Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σφραγιστικό αυτό δαχτυλίδι που βρέθηκε στην Άνθεια, στην Πελοπόννησο, στο νομό Μεσσηνίας. Έχει μια ιστορία, μεταφέρθηκε μετά στο Μουσείο της Ολυμπίας, από εκεί έγινε μια ληστεία, το πήρανε και τώρα δεν ξέρουμε που είναι. Είναι χρυσό, όπως βλέπετε. Την φωτογραφία αυτή την έχω πάρει από το διαδίκτυο, είναι του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι. Έχει δημοσιευθεί και στο CMS VS 1B 135, έτσι. Και Άνθεια, Γκρίχελαντ κλπ. Έτσι. Καλαμάτα και ήταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλαμάτας, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει, την τύχη του δεν την ξέρω. Δεν παρακολουθώ βέβαια και πολύ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 1450 προς 1500 π.Χ. Εδώ μπορείτε να το παγώσετε, όποιος ενδιαφέρεται περισσότερο, και θα δείτε συλλαβογράμματα. Θα τα πούμε βέβαια, έτσι. Κοιτάξτε. Εδώ στη μέση του έχει έναν σαν δακτύλιο, ας πούμε ότι αυτό θα ήταν έτσι, εντάξει, και από την μπροστινή πλευρά αυτός ο ταυροκαθάπτης, ο ακροβάτης, αυτό το πράγμα που φοράει θα φαινόταν έτσι, κάπως έτσι, εντάξει, αυτό όμως είναι κο, να το, εντάξει. Το έχω βάλει εδώ. Μετά έχει ένα συλλαβόγραμμα εδώ. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη, είναι σημείο κινήσεως. Όπως είναι και αυτό, όπως είναι και αυτό. Εντάξει, πολλές φορές βλέπουμε τέτοια, ειδικά όταν ο καλλιτέχνης θέλει να αναπεικονίσει και την βίαιη, την έντονη κίνηση. Λοιπόν, μετά είναι αυτό εδώ. Αυτό, 2-3 θα δείξουμε, δεν θα δείξουμε πολλά, είναι αυτό, έτσι, είναι βέ. Εντάξει, και όλο μαζί το κορμί του ανθρώπου που δεν είναι όρθιος, του ανδρός, είναι σι. Τα έχουμε πει. Κο, βε, α, μισό λεπτό. Έχει και ένα ιό εδώ. Και μετά πάμε στο σύνολο, στο σι. Τι είναι αυτό το ιό? Αυτό είναι ένα φίδι. Αυτό είναι ένας όφης. Έτσι, να το δούμε και αυτό, είναι ιό, εδώ, να το, τα έχω εδώ, τα βλέπετε, να το και αυτό, έτσι, ιό, και μετά είναι σι, κο, βε, ιό, α, ναι, δεν είπαμε και το πω, επιμέρους είναι και αυτό, αυτό στη γραμμική β, αυτό εδώ, εντάξει, είναι αυτό. Στη γραμμική β θα το δείτε έτσι. Ίσον πω. Σε πιο στρογγυλοποιημένη μορφή, στην ιερογλυφική, είναι έτσι. Πω. Να το. Είναι αυτό. Ανάποδα βέβαια, έτσι. Και μετά είναι σι. Κο, βε, ιο, πω και σι. Αυτός εδώ ο κύριος, ο ταυροκαθάπτης, ο νεαρός, έχει πάνω του 5 συλλαβογράμματα. Πάμε στον επόμενο. Προσέξτε τώρα εδώ. Έχει το ίδιο, αλλά το έχει δύο φορές. Εδώ φαίνεται καλύτερα. Ένα, δύο κρίκοι. Έτσι. Και έχει και δύο απολύξεις των κρίκων. Είναι δύο φορές αυτό. Κο, κο. Εντάξει. Να το, εδώ. Και μετά όλο το κορμί, όλο το σύνολο, σι. Πάει και αυτό. Μετά, ίο, ίο. Ίο, ίο. Μου, όχι, μου είναι στο τέλος, είναι το σύνολο. Λοιπόν, μετά είναι σα, είναι αυτό. Σα, ίο, ίο, σα. Και μετά είναι ρε, αυτά τα τρία, τα βλέπετε εδώ, να μην τα... Ένα, δύο, τρία. Είναι ρε, να το,
Και μετά αυτά τα δύο πάλι είναι σαν. Εντάξει, και μετά όλο μαζί αυτό, κάπως έτσι, είναι τε. Έτσι, τε. Και μετά είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι, θέλει προσοχή αυτό, είναι ένας κρίκος γύρω γύρω από το λαιμό του Ταύρου, ας πούμε έτσι, αλλά έχει και από πάνω έναν άλλο μικρότερο κρίκο που είναι έτσι. Και να το δούμε λίγο. Εδώ. Τα. Φαίνεται. Ωραία. Τα. Και μετά όλος ο Ταύρος μου. Νάτος. Και τώρα προσέξτε. Τώρα θέλει δουλειά. Και απορώ πως δεν το πρόσεξε. Ο Ταύρος αυτός βλέπετε έχει τα γεννητικά του όργανα εδώ. Και είναι και σε... πώς θα το πω, σε στήση, ας το πούμε έτσι, δεν... Λοιπόν, όμως, μπροστά από τα γεννητικά του όργανα, έχει άλλο ένα σημείο εδώ, το βλέπετε, αυτό εξοικονίζει το γεννητικό όργανο της γυναίκας. Θα μου πείτε, μπορεί να παραπέμπει στον μύθο της γυναίκας του Μίνωα, η οποία... έφτιαξε, τις οποίες έφτιαξε ο Δέδαλος μία ξύλινη αγελάδα και μπήκε μέσα και λοιπά, τα ξέρετε έτσι, την πασιφάει. Δεν είναι, διότι αυτό χρονολογείται, μας το λέει το κείμενο, πριν γεννηθεί η Πασιφάη και ο Μήνος, σε εποχή προγενέστερη. Είναι όμως, έχει τη μορφή, το βλέπετε, σα. Εντάξει, ας μην το σχεδιάσω τώρα, μην θεωρηθούμε και ειδονοβλεψίες. Έτσι. Απορώ πως δεν το πρόσεξαν. Τέλος πάντων, και μετά, να το δούμε εδώ, σα, και μετά είναι τε αυτό και τε και αυτό, που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, τα βλέπετε. Ωραία. Εντάξει. Καλά μας τα λες, προσέξτε τώρα, κοβέιο, να δω εδώ τι έχω, στη γραμμική Β υπάρχει μία ανάλογη λέξη, θέλω να το δείτε αυτό, είναι από τη γραμμική Β, εισαγωγή στη γραμμική Β του Χούκερ και λοιπά, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1994, μετάφραση Ευάγγελος Μαραβέλιας. Χρυσή διωτικήληξη και λοιπά είναι από την, μία, αυτή πινακίδα της πύλου, είναι η δεύτερη πλευρά αυτή. Έτσι, έχει χρυσή διωτικήληξη μία, γυναίκα δύο. Δύο γυναίκες και μετά κοβίγια. Εδώ είναι κοβέλιο. Εντάξει. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Το άφησα ένα μετάφραστο. Αυτοί που ασχολούνται με τη γραμμική Β, το άφησα ένα μετάφραστο. Λοιπόν, δείξαμε αυτή τη λέξη από τη γραμμική Β. Έτσι. Στη γραμμική Β, θέλω να σας πω και το εξής. Γιατί κάποιοι μπορεί να απορρίσουν, εκεί έλεγε κοβίγιο, έτσι, έτσι δεν έλεγε, εδώ λέει κοβέγιο. Στη γραμμική Β υπάρχουν δύο λέξεις με το ίδιο νόημα. Δίπας και δέπας. Υπάρχει εντομενέου, ειδομενεύς και με γιώτα ειδομενεύς, το ίδιο δηλαδή, απλώς έχει γιώτα εδώ, εντάξει. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα, διότι ό,τι ανέφερα δεν το εντόπισαν. Λοιπόν, έχω εδώ κάποια πράγματα τα οποία θα σας δείξω τώρα. Υπάρχει ένα ρήμα το οποίο λέγεται κοέο. Καλά θα πείτε κοέο, αλλά εδώ έχει και ένα βήτα. Έχει. Κοέο. Παρατηρώ, αισθάνομαι, ακούω κλπ. Εντάξει.
λατινικό κάβεο με βήτα, εδώ, προφυλάσσομαι, προνοώ κλπ. Και ινδικό καβίχ, παίρνουμε παραδείγματα από τη λεγόμενη Ινδοευρωπαϊκή Ομογλωσσία, έτσι, από τη λεγόμενη. Έχουμε πει όμως πως φτάσαν αυτές οι λέξεις εκεί, κατά τη δική μας άποψη. Εντάξει, δεν καταφρονούμε κανέναν, αλλά εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και τις δικές μας απόψεις και απαιτούμε, όπως και αυτοί απαιτούν να γίνουν σεβαστές οι απόψεις τους και γίνονται, να γίνουν και οι δικές μας και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, έτσι. Καβίξ είναι τόσο έξυπνο, σοφός, μάντης κλπ. Και ένα σωρό άλλα. Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι από τον Χόφμαν, ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής, εξελινισθέν υπό Αντωνίου Δέλτα Παπανικολάου. Λοιπόν, λαοκόν, και έχει εδώ δίγαμα. Το βλέπετε, ο λαοκό, ο γνωστός. Έτσι. Έχει εδώ δίγαμα. Ωραία. Δηλαδή στην πραγματικότητα ήτανε κοβαίο. Το ρήμα ήτανε κοβαίο και τι σήμαινε, παρατηρώ, αισθάνομαι, ακούω, δηλαδή τι ήταν αυτός στον οποίο αναφέρεται. Έχω και άλλα παραδείγματα εδώ, αν και νομίζω, για να μην ταλαιπωρούμε και το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πω εγώ τώρα και ας με μαλώσει ο θέμας. Κόβαλος, ανέσχυντος, κακούρνος, πανούργος, δόλιος, απατεών κλπ. Παράβαλε κόβυρος, βομολόχος και κοέο, κοάο ή κοό και λοιπά, είναι αυτά που είπαμε. Εντάξει, με μία διαφορά. Η λέξη είχε αρχικός εν αρχή σίγμα, λέει ο Σταματάκος, το λεγόμενο σίγμα των Ινδοευρωπαίων, το οποίο εγώ δεν αποδέχομαι, διότι η γραμμική β δεν υποστηρίζει αυτή την άποψη, αυτά γράφηκαν πριν διαβαστεί η γραμμική β. Τέλος πάντων, είχε αρχικώς ένα σίγμα, ως φαίνεται, εκ του θειοσκός. Όμως αυτό το θειοσκός θα μπορούσε να έχει μπει για εφωνικούς λόγους ή να παρισέφρισε για, από άλλες αιτίες εκεί. Εντάξει, εδώ το λαοκόν το έχει χωρίς το δίδαμα. Λοιπόν, με λίγα λόγια. Ναι, να δούμε και τι είναι και αυτός ο θειοσκός, το οποίο το δεύτερο συνθετικό είναι πιθανότητα αυτό το κοέο ή κοβέο που λέγαμε εμείς, έτσι. Εμπειροσκόπος, θειοσκός, εμπειροσκόπος, λιβανομάντης, ο εκ του καπνού του θυμιάματος μαντεύων. Αυτό είναι από τον Πανταζίδη, το μυρικό λεξικό, έτσι. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτός εδώ ο κύριος ήτανε μάντης. Μάντης, ωραία. Καλά μέχρι εδώ. Εντάξει. Νάτος, εδώ κοβίος, έχουμε βάλει και το σίγμα, διότι δύο σύμφωνα δεν μπορούν να μπουν, έτσι, κοβίος. Ποσί, με τα πόδια. Δοτική, έτσι, πληθυντικού. Ποσί, γοργόσιν, γοργόσιν. Τι είναι αυτό το γοργόσιν? Κοιτάξτε, η γοργό την έχω εκεί. Γοργό, εδώ. Εδώ βάλτε ένα ερωτηματικό. Θα το πούμε άλλη φορά αυτό, θα το ξαναεξετάσουμε, γιατί πρέπει να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις περαιτέρω. Λοιπόν, γοργόσιν. Η γοργό ήταν αυτή η όμορφη κυρία εδώ, που όποιος την έβλεπε πέτρωνε. Αυτή η κυρία, βλέπετε, έχει δύο φίδια εδώ και εκεί και εδώ και εδώ και λοιπά, έτσι. Και η πενιγμός για αυτά τα φίδια είναι το φίδι αυτό που είδαμε εδώ. Να το. Στο λαιμό αυτού του νεαρού. Εντάξει. Τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι η λέξη γοργό δεν έχει πληθυντικό. Έχει όμως η λέξη γοργόν πληθυντικό. Και στην δοτική του πληθυντικού, στη λέξη γοργόν, είναι γοργόσιν. Από εκεί, επειδή υπήρχε κενό, εισχώρησε και η γοργό απέκτησε και πληθυντικό. Εντάξει. Λοιπόν,
Όπου χρειάστηκαν πληθυντικό για τη λέξη γοργό, ενώ είναι τριτόκλητο αυτό, το αναπλήρωσαν με μία λέξη της δεύτερης κλήσης, αλλά αυτό δεν αφορά τώρα το ζήτημα το δικό μας. Εμείς θέλουμε να διαβάσουμε αυτά. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι τώρα? Έχουμε το εξής. Λοιπόν, ο Μάντης αυτός, ο Κοβίος, η Κοβίος μπορεί να είναι και έτσι. Κοβίος. Μπορεί να είναι και έτσι. Ο Κοβίος με τα πόδια, έτσι, γοργόσιν προς το ιερό των γοργών. Αυτές ήταν τρεις. Δεν ήταν μία, ήταν τρεις. Έτσι. Στο ιερό αυτό των αδελφών της γοργούς, έτσι, ή πηγαίνει, είναι ευκτική του ήμι, πηγαίνω και έρχομαι, ή ως ο ίδιος θα πάει λοιπόν θέλοντας και μη ο Μάντης αυτός που έκανε λάθος στην πρόγνωση για την έκβαση της μάχης ή της διαμάχης με τα πόδια, ο Κλέοβες και ο Βήτων. Είναι γνωστή η ιστορία τους. Η μητέρα τους ήταν ιέρεια εκεί στη Θεά Ήρα και κάποια στιγμή, επειδή τα βόδια που έσερναν την άμαξα, γιατί έπρεπε να πηγαίνει με άμαξα στο ιερό, έτσι έπρεπε να πηγαίνει και τούτος. Επειδή όμως τα βόδια το είχαν σκάσει, πήρανε τα παιδιά, τα δύο, ο Κλέοβες και ο Βήτων, την άμαξα, τη ζεύτηκαν σαν να ήταν βόδια και πήγανε τη μάνα τους στο ιερό, καταχειροκροτούμενοι και επεφημούμενοι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν υποχρεωτικό, αλλιώς δεν μπορούσε να πάει η ιερέα με τα πόδια στο ιερό. Το ίδιο και τούτο, αλλά τον υποχρεώνει ο Άναξ, ο ηγεμόνας, να πάει με τα πόδια, διότι τα έκανε μαντάρα. Λοιπόν, ο Κοβίος με τα πόδια στο ιερό τους γοργούς και των αδελφών της, ας πάει ο ίδιος, μην τυχόν και στείλει κανένα δούλο. Φαίνεται ότι δεν τον περίμενε και πολύ καλή μεταχείριση εκεί και αυτό το ιερό δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Όποιος πήγαινε εκεί, η μοίρα του φαίνεται ότι δεν ήταν εξασφαλισμένη. Καλά μέχρι εδώ, έκανε λάθος, υπέστησαν κάποια ήττα, αυτοί εκεί είχαν μία διαμάχη με κάποιον, θα δούμε με ποιον, και άρχισαν οι πληρωμές. Εντάξει, πήγαινε εσύ με τα πόδια να γίνεις και ρεζίλι, έτσι, και τώρα έχουμε μια Αλέξα εδώ, μια αιτιατική Αλέξα. Μα θα πει κάποιος, ναι, αλλά στη γραμμική Β' υπάρχει η λέξη Αλεξάνδρα, έχει βρεθεί το όνομα Αλεξάνδρα, έτσι. Η Αλέξα πιθανότατα ήταν η κόρη του κυρίου αυτού, λέω πιθανότατα, δεν ξέρω, ή μπορεί να ήταν και η γυναίκα του, ή μπορεί να ήταν καμιά αδερφή του, όμως πρέπει να ήταν ωραία γυναίκα και ωραία κοπέλα, ας το πούμε έτσι, διότι πάει προς εξευμενισμό για να ηρεμήσει ο θυμός, η μήνης, η μανία ποιού, του τέκταμου. Καθίστε να πάρω ένα άλλο χρώμα, γιατί το πράγμα αποκτάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ποιος είναι τώρα ο τέκταμος? Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά αυτό το πράσινο. Ο τέκταμος αυτός είναι μυθολογικό πρόσωπο, το οποίο αναδύεται τώρα από τα σκοτάδια αυτά και μπαίνει στο φως της ιστορίας και αυτός. Έτσι. Αλέξαν τεκτάμο. Ο τέκταμος ήταν γιος του Δώρου, εγγονός του Έλληνα, δισέγγονός του Δευκαλίωνα, πατέρας εντός εισαγωγικών της Ευρώπης, γιατί ήταν πεθερός της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη παντρεύτηκε τον Αστέριο ή Αστερίωνα, ο οποίος ήταν γιος του τέκταμου. Και φαίνεται ότι είχαν κάποια διαμάχη, τώρα δεν ξέρω τι συνεργασίες είχαν και τι κάνανε, και τα σπάσανε
και έπρεπε κάποιοι να πληρώσουν και πλήρωσε πρώτα ο Μάντης και ακολούθησε η οικογένειά του. Την Αλέξα Σάτε, την ίδια Σάτε Τεκτάμο. Α, για να δούμε τι είναι αυτό το Σάτε. Προσέξτε τώρα γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σάτο, έτσι. Σάτο. Σάτο και λοιπά. Σάσο, έσεξα. Εξοπλίζω, εφοδιάζω, φορτώνω και λοιπά. Γεμίζω καλώς, υπερπληρώ, χορταίνω και συνθλίβω, συμπιέζω και ένα σωρό άλλα. Σακτός, γεμιστός και γεμισμένος. Σάκτας, προσέξτε, και σάκτορ. Προσέξτε τώρα. Αυτό μπορεί να είναι και σάκτε, αλλά υπάρχει και τύπος σάτο και σάκτο, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον σάκτα που είδαμε εδώ, προσέξτε αυτό. Αυτό το βρήκα στο διαδίκτυο τώρα, γιατί με τον κορονοϊό δεν μπορώ να μετακινούμε από εδώ και από εκεί και να έχω πρόσβαση σε όλα μου τα βιβλία και αναγκαστικά κάνω και αυτά. Είναι μία ιστοσελίδα academic, έτσι. Λοιπόν, σάκτας, ένα, σάκος, θύλακος, δύο, το γυναικείο εδίο. Νάτος ο υπαινιγμός. Στείλτε τη γυναίκα ως λάφυρο στον ηγεμόνα αυτόν, που εξυγχρονίζεται από τον Ταύρο, με προφανείς σκοπούς. Εντάξει. Τώρα τι να πω άλλο, είμαι πάλι θα το πω κοινότυπο έχει καταντήσει, είμαι συγκινημένος με το ότι βγήκε αυτή η προσωπικότητα πάλι, ένας τέκταμος ο οποίος ήταν θαμμένος βαθιά στα σκοτάδια, βρέθηκε κι αυτός στο φως της ιστορίας. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα δούμε στην πορεία. Την άλλη εβδομάδα πάλι με χρυσό δαχτυλίδι, πρώτο Θεό, συν Θεό, γιατί άνθρωποι είμαστε, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ και θα εξετάσουμε ένα άλλο δαχτυλίδι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Α, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση. Κοβίος, έτσι, πώς τον λέμε, ο Μάντης, ποσί με τα πόδια, εδώ ερωτηματικό, θα το ξαναπούμε αυτό, υπάρχει λόγος. Γοργόσιν Ιος, έτσι, στο ιερό της Γοργούς και των αδερφών της πηγαίνει ή ασπάει καλύτερα μόνος του, με τα πόδια όμως, για να γίνει, να διασυρθεί. Αλέξαν τεκτάμο σάτε την, αυτό. Και την Αλέξα στείλτε τη στον τέκταμο στην Κρήτη, έτσι, για να αποτελέσει μία από τις γυναίκες του χαρεμιού του, ας το πούμε έτσι, δεν μ' αρέσει αυτό, του γυναικόνα του καλύτερα. Την Αλέξα λοιπόν στείλτε την ίδια, όχι καμιά δούλη, να κάνετε πάλι το, γιατί συνηθιζόταν αυτά τότε, συνηθίζονταν, στείλτε τη στον τέκταμο στην Κρήτη, για να εξευμελιστεί προφανώς, διότι κάτι έχει συμβεί. Λοιπόν, έχω πει και πάλι ότι εδώ λέγονται πολλά και κάποια από αυτά κόβονται, έτσι. Τώρα, επειδή έχουμε αφήσει αυτό το ποσί, το οποίο είπαμε, πώς να το πω τώρα, φαίνεται ότι είναι δοτική πληθυντικού της λέξης πους. Το είπαμε αυτό και μπορεί κάποιος να απορρίσει και να πει γιατί είναι αυτό. Μπορεί να είναι όμως πληθυντικού με την έννοια την εξής, ότι αναφέρεται στο ΙΗ που είναι τρίτο πρόσωπο ενικού, όμως, δηλαδή να πάει ο κύριος αυτός εδώ, ο Κοβίος ή Κοβίος, να πάει κάπου και με τα πόδια, έτσι. Όμως, γιατί δεν βάζει διοικό αριθμό, αφού δύο πόδια έχει. Πιθανότατα είναι περίφραση, με την έννοια ότι πρέπει να πάει με τη συνοδεία του. Όπως λέμε σήμερα, να πάει ο στρατηγός, ή πήγε ο στρατηγός, ή πήγε ο πρωθυπουργός, δεν πήγε μόνος του, πήγε με όλη τη συνοδεία. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Η άλλη περίπτωση είναι αυτό να είναι τροπικό επίρρημα, όπως λέμε αμισθή, έτσι, αμισθή από το μισθός.
Φεύγει αυτό και πάει αυτό. Και το στερητικό α εδώ. Αμυστή. Και τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά. Ατικιστή, ασκαρδαμικτή, απνευστή κλπ. Και υπάρχει και μία τρίτη περίπτωση την οποία θα εξετάσουμε εδώ, τώρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα εδώ να είναι διοικός. Μα είναι δυνατόν να είναι διοικός έτσι, με αυτή τη μορφή? Φαινομενικά όχι. Αλλά έχω εδώ, από του Χούκερ έχουμε αναφερθεί λίγο πριν, έτσι, είναι εισαγωγή στη γραμμική Β. Έχω δύο παραγράφους να σας διαβάσω. Η μία είναι η εξής. Λέει, για άλλο πράγμα, στο β' στίχο του κειμένου τάδε, ο διοικός μέζοε προσδιορίζει το ουσιαστικό ενικού δίπας. Δίπα. Έτσι, εννοεί δίπας. Αυτά εδώ που είπαμε. Έτσι, δηλαδή, ενώ έχει ουσιαστικό σε ενικό αριθμό, έχει προσδιοριστικό σε διοικό αριθμό. Εξαιτίας όμως της παρουσίας διοικών αριθμών, λέει και λοιπά, μάλλον οφείλεται σε λάθος του γραφέως. Δεν οφείλεται σε λάθος του γραφέως, αλλά οφείλεται σε μια ελευθεριότητα η οποία χαρακτήριζε εκείνη την εποχή τη γραφή και τη γλώσσα που κρύβεται πίσω από τη γραμμική Β, την διάλεκτο. Και άλλο ένα, ένας τύπος που προξενεί έκπληξη απαντάται στο διοικό του θηλυκού, παραδείγματος χάρη τόπεζο, δύο τράπεζε, έτσι. Έχουν διατυπωθεί δύο διαφορετικές απόψεις για αυτό το σχηματισμό. Είτε το αρχικό ΑΙ μεταβλήθηκε σε ΩΜΕΓΑ, πράγμα που κατ' εμέ δεν ισχύει, έτσι, ή το Ω της γραμμικής Β συμβολίζει όχι το ΩΜΕΓΑ, αλλά το ΩΜΙΚΡΟΝΙΟΤΑ, που θεωρείται η αρχική κατάληξη του διοικού. Δηλαδή, η αρχική κατάληξη του διοικού ήταν Ω και Ι. Λοιπόν, πάνε αυτά, τώρα αυτά είναι περισσότερο θεωρητικά και λιγότερο ουσιαστικά. Και κάτι άλλο για το γεννητικό όργανο αυτό εδώ. Το γεννητικό όργανο αυτό της γυναίκας εδώ είναι σα εξαιτίας της ομοιότητάς του, έτσι. Να το δούμε λίγο. Τώρα ζητάω χίλιες συγγνώμη από το Θέμη, αλλά πρέπει να το εδώ το βλέπετε. Σα εξαιτίας της ομοιότητάς του με αυτό. Ενώ σε ένα βίντεο που είχαμε για τον Αίγιστο και την Κλυτεμνίστρα, υπάρχει και εκεί, όμως είναι μέσα στο σώμα του θηλυκού σε εκείνο το βίντεο και σε εκείνη την παράσταση, που σημαίνει ότι, εντάξει, είναι και εκεί αφύσικο, αλλά δεν είναι ξεχωριστό, έτσι, είναι στο σώμα του θηλυκού, άρα δεν λαμβάνεται υπόψη ως ιδιαίτερο συλλαβόγραμμα. Εδώ είναι τελείως έξω από τον Ταύρο, και άρα είναι σαν. Αυτά, δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαζόντως το Θέμη για την αμέριστη συμπαράσταση και υπομονή. Ευχαριστώ και εσάς και να είστε καλά. Γεια σας.